Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης κορύφωσε την επίθεσή του λίγες ημέρες αργότερα, καλώντας τον κύριο Τσίπρα να μην μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου μαζί με φωτογραφία του 2015 που θύμιζε την συγκυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Από τα έμπειρα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν πέρασε απαρατήρητη και η θερμότατη χειραψία που έσπευσε να ανταλλάξει με τον πρωθυπουργό κύριο Μητσοτάκη η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κυρία Χαρά Κεφαλίδου, όταν το συνάντησε στην κηδεία του άτυχου πιλότου σε χωριό της Δράμας. Όπως επίσης καταγράφηκαν και τα καλά λόγια που επεφύλαξε για την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη ο άρτη αποχωρήσας από το ΠΑΣΟΚ κοινάλ κύριος Απόστολος Σπυρόπουλος, υιός του αείμνηστου Ροβέρτου Σπυρόπουλου, μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς του από τις βουλευτικές εκλογές. Στο ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν πως η πιθανότητα συνεργασίας με την κυβέρνηση που παρακολουθούσε τον αρχηγό της είναι ανύπαρκτη. Όμως επισήμως η ηγεσία του δεν έχει αποκλείσει την προοπτική συμμετοχής σε κυβερνητικό σχήμα με τη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, όταν ερωτώνται εάν ισχύει η δήλωση του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη πως η Νέα Δημοκρατία πρέπει να βρεθεί στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ουδήν σε εμφανίζεται σίγουρος για το εάν θα δώσει τη σωστή απάντηση.